κατά τον Παλάκη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, στο ανώτατο, μπορούσε να κάνει μια τέτοια κίνηση καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε αυτή την πτυχή πριν πάμε στην ουσία? Ναι, το δικαίωμα του συντάγματος του Προέδρου είναι αφενός με, αν επιθυμεί, να αναπέμψει εντός προθεσμίας 15 ημερών ένα νομοθέτημα στη Βουλή για να το επανεξετάσει, ή αν θέλει να προχωρήσει απευθείας με αναφορά στο ανώτατο δικαστήριο, ζητώντας την γνωμάτευση του κατά πόσον το συγκεκριμένο νομοθέτημα, εν προκειμένου 4 νομοθετήματα, είναι σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στο Σύνταγμά μας. Άρα λοιπόν άσκησε ένα δικαίωμα το οποίο είναι, πρέπει να παραδεχτεί κανένας, πιο κατακόρυφον από ότι η μια διαπραγμάτευση μαζί με τη Βουλή, αν ανάπεμπε τους νόμους, τα νομοθετήματα ή στην Βουλή. Ναι, αλλά αυτό δεν θεωρείται παράκαμψη της Βουλής, κύριε Αγγελίδη? Από την ώρα που προβλέπεται ως συνταγματικό δικαίωμα, είναι δυνατότητα η οποία έχει εφαρμοστεί ήδη στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε πολλές αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, που είναι μια από τις δυνατότητες που έχει ο Πρόεδρος πριν υπογράψει, εάν διαφωνεί, προς ένα νόμο της Βουλής. Εδώ το θέμα είναι ότι επέλεξε αυτήν την τακτική. Το συνταγματικό, το ανώτο δικαστήριο τώρα είναι υποχρεωμένο τάχιστα να επιληφθεί του θέματος, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ενώ κατά τη δική μου την άποψη, αν προχωρούσε με τη διαδικασία της αναφοράς στη παραπομπής ενώπιον της Βουλής, θα ήταν μια διαδικασία με την οποία θα επέτρεπε στη Βουλή και στην κυβέρνηση να ανταλλάξουν κάποιες απόψεις, ιδιαίτερα αν υπάρχουν και παρατηρήσεις από πλευράς Τρόικα. Μα έγινε στο πρόσφατο παρελθόν κάτι τέτοιο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, κύριε Αγγελίδη? Κοιτάξτε, πολλά σοβαρά ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί δυνάμει αυτού του άρθρου και πρέπει να πει κανένας ότι το δικαίωμα να ζητήσει γνωμάτευση με αναφορά που κάνει ο Πρόεδρος είναι μια διαδικασία λογική. Εκεί όπου όμως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανέναν περιθώριο συνεννόησης με τη Βουλή, ή και όταν ακόμα είναι τόσο κατακόρυφη η αντισυνταγματική πρόβλεψη σε ένα νομοθέτημα. Μάλιστα. Εδώ έχω την ταπεινή άποψη ότι τα 4 νομοθετήματα τα οποία παραπέμπονται προς γνωμάτευση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αναπευθεί στη Βουλή για να γίνει και εκεί μια νέα τριβή επί του όλου θέματος. Μια διευκρίνηση, κύριε Αγγελίδη, πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι το έργο τώρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου? Το έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι καθιερωμένο. Έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί στις ευθύνες του και να κρίνει ουδέτερα, όχι υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, εάν αυτό το νομοθέτημα είναι όντως εντός των συνταγματικών πλαισίων ή εκτός. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι εάν με την τρόπον αυτό θέλει να εκπέμψει ένα μήνυμα ο Πρόεδρος προς την Τρόικα, ότι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει άμεσα όλα τα συνταγματικά δικαιώματά του για να διαπιστωθεί αν είναι συνταγματική ή όχι η νομοθεσία την οποία έχει ψηφίσει αυτά τα νομοθετήματα η Βουλή, είναι ένα δείγμα που θα πρέπει, νομίζω, να τον διευκολύνει μαζί με το γεγονός ότι η Βουλή εψήφιζε αυτά τα πράγματα και να παρευρεθεί ενώπιον των αρμοδίων οργάνων με πολιτική πλέον επιχειρηματολογία για να τους πείσει στην Ευρώπη και στην Τρόικα ότι όντως ο λαός αυτός έχει υποφέρει πάρα πολλά και οι αντοχές του έχουν φτάσει στα όρια και άρα δεν μπορεί να εξαντλήσουν αυτά τα όρια. Νομίζω θα βοηθηθεί. Μάλιστα, για τα άλλα δύο φαντάζομαι θα είναι πιο εύκολο το έργο και ότι αυτή η συζήτηση που θα έχει με τα κόμματα θα οδηγήσει στη χρυσή τομή. Πιθανότατα και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι για εκείνα τα δύο, εάν θα κάνει κάτι, είναι μάλλον αναπομπή μέσα σε 15 μέρες στη Βουλή για να ολοκληρωθεί η κοινή συζήτηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αγγελίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις.